τη σύνδεση. Μας ακούει ο Αντώνης, ο κριτικός. Μας ακούει ο κύριος Πατούλης. Ευχαριστούμε για την υπομονή. Είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα. Πάλι χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, Αντώνη μου. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Από εδώ, από το μάτι της Αθήνας, θα μπορούσε κανείς να πει, παιδιά. Πάνω από 200 είναι οι κάμερες που καταγράφουν όλη την ημέρα τι συμβαίνει στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής ολόκληρης. Και στο τέλος της ημέρας, φυσικά, δίνουν και τα στοιχεία τα απαραίτητα για το πόσο οχήματα κινήθηκαν. Σήμερα, μια πρωτόγνωρη ημέρα, κύριε Πατούλη, νομίζω. Είναι όλοι οι δρόμοι που βλέπουμε πίσω στις κάμερες άδειοι. Φαίνεται ότι εντάξει, έχουμε συμμορφωθεί έτσι κι αλλιώς. Πείτε μας κι εσείς λίγο. Λοιπόν, καλημέρα, Χριστός Ανέστη από μένα. Και πράγματι εδώ στην καρδιά, αν θέλετε, του κέντρου ελέγχου οδικής κυκλοφορίας της περιφέρειας Αττικής, όπου σε 218 σημεία υπάρχουν συγκεκριμένες κάμερες, βλέπουμε μια Αθήνα άδεια, ή αν θέλετε μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται. Βλέπουμε σε κάποια σημεία έχουν γίνει και ένα-δύο έλεγχοι σε κάποια αυτοκίνητα που μετακινήθηκαν. Νομίζω ότι πλέον η Αθήνα, αλλά και η Αττική και ο Αθηναίος ζει στο σπίτι του με τους πολύ κοντινούς του, δεν μετακινείται τίποτα. Και οφείλω να πω ότι τουλάχιστον υπάρχει μια απόλυτη, ας το χαρακτηρίσω, πειθαρχία των όποιων έχουν υποθεί μέχρι σήμερα. Κύριε Περιφερειάρχα, επειδή παρακαλώ. Εσείς έχετε, καταλαβαίνω ότι τις πρώτες πρωινές ώρες, για παράδειγμα, δύσκολα θα έβγαινε κανένας από το σπίτι του. Απλά επειδή τώρα είναι 11 και 20 ώρα το πρωί, παρατηρείτε ενδεχομένως, παρά την εικόνα γενική συμμόρφωση, κάτι το οποίο μπορεί να σας ανησυχεί? Θα σας έλεγα ότι επειδή είχα περάσει τώρα και από το Περιστέρι, γιατί έχουμε και τη διάθεση των γευμάτων, ναι, δεν κινείται τίποτα στην κυριολεξία. Ωραία, ωραία. Και νομίζω ότι δεν οφείλεται στην ώρα, οφείλεται μάλλον στην πίστη όλων ότι είμαστε προς το τέλος, όλοι θα πρέπει να βάλουν το δικό τους λιθαράκι και αυτό κάνουν. Και γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν δείξει μια απίστευτη, αν θέλετε, διάθεση σε όλο αυτό το οποίο περνάει η Ελλάδα. Και εγώ τουλάχιστον σαν περιφερειάρχης και σαν γιατρός οφείλω να το κάνω. Αλλά νιώθετε ικανοποιημένος? Βεβαίως, για να μας τους δείξετε και όλοι. Για αυτούς τους ανθρώπους θα θέλαμε να δούμε. Ναι, εγώ να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι σε αυτό εδώ το κέντρο που βλέπετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα είναι ανοιχτό. Υπάρχουν και σήμερα προφανώς εδώ οι υπηρεσιακοί μας παράγοντες, οι οποίοι ελέγχουν τα πάντα και ενημερώνουν, και τους ευχαριστώ, και Χριστός Ανέστη έχουμε πει και θα τους κρίσουμε εδώ και το αυγό μας. Μπράβο. Θα έλεγα όμως ότι όλα αυτά τα οποία βλέπετε, παιδιά, έχουν κατεχάκι, άμεση σχέση. Μιλάτε, και συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, να μας πείτε, βλέπουμε τις οθόνες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν παρακολουθήσουν τηλεθεατές, λίγο εστιάστε, διαφορετικά σημεία, Μεσογείων, κατεχάκι, αρτηρίες βαριές, όχι αστεία. Και είναι ερημιά. Λέγατε, κύριε Περιφερειάρχα. Τον Κηφισό, στον Κηφισό δεν κυκλοφορεί τίποτα. Αν θα δείτε σε ένα σημείο εκεί, δεν υπάρχει τίποτα. Οι κεντρικές λεωφόροι σχεδόν δεν βλέπεις ούτε άνθρωπο. Όπω είναι και εντυπωσιακό αυτό που λέτε, ναι, κύριε Παντούλη. Ακριβώς. Είναι, το βλέπετε, δεν υπάρχει δηλαδή αυτοκίνητο. Θα δεις ένα αυτοκίνητο μετά από αρκετά σημεία. Ακριβώς. Θα έλεγα όμως ότι εδώ, σε αυτό εδώ το κέντρο, αποδεικνύει ακριβώς ότι η περιφέρεια Αττικής, μέσα από αυτό το κέντρο, υπάρχουν άνθρωποι που κάθε μέρα, όλη μέρα, βρίσκονται εδώ. Έχουμε συνεργασία προφανώς με την Τροχέα, ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να μπορέσει, όταν υπάρχει προφανώς αύξηση της ροής, να μπορέσει να δώσει μια bypass και διαδρομή. Και νομίζω ότι είναι, το είδαμε εμείς τις προηγούμενες μέρες και λιγάκι είχαμε τρομάξει, δεν σας κρύβω, ότι από την περασμένη εβδομάδα, πριν της μεγάλης εβδομάδας και τη μεγάλη εβδομάδα, είδαμε ένα είχαμε δει μια σημαντική αύξηση του 15%. Βέβαια. Αλλά αυτό χθες και σήμερα έχει αλλάξει τελείως την εικόνα. Πολύ σημαντικό. Άρα, συγγνώμη, έχει ένα ενδιαφέρον, επειδή χθες βλέπαμε εικόνες με αρκετό κόσμο. Εσείς λέτε ότι οι εικόνες ήταν προφανώς για να πάνε σούπερ μάρκετ, να πάνε στο Χασάπικο, στις περιοχές που ζουν και δεν μετακινούνταν στις βασικές οδικές αρτηρίες.
Ναι, ναι, ναι. Ήτανε ακριβώς, κοιτάξτε, υπήρχε μεγάλη συμφόρηση κάποιες ώρες για να πάνε στα σούπερ μάρκετς και βλέπαμε και σε κάποια λεωφόρους διπλές γραμμές που αυτό δημιουργούσε μια δυσκολία. Σήμερα που δεν έχουν να πάνε κάπου και προφανώς έχουν ακούσει για να μην μετακινηθούν να πάνε σε συγγενείς και φίλους, το βλέπουμε και αυτό πράγματι είναι μια απόλυτη καταγραφή που. Όσο βλέπουμε αυτούς τους άδειους δρόμους, κύριε Περιφερειάρχα, πριν μας αφήσετε, επειδή στα σπίτια τους αυτή τη στιγμή κλεισμένοι είναι και άνθρωποι που έχουν ανάγκη, φανταζόμαστε ότι όλα τα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι σήμερα ειδικά πηγαίνουν κανονικά πρίμα, έτσι. Γιατί να μην μείνει κανένας αβοήθητος. Επιτρέψτε μου, γιατί τώρα από εδώ μετά θα πάω στην Αγία Βαρβάρα, σε ένα δήμο που είναι ένας από τους 65 δήμους που σήμερα η Περιφέρεια Αττικής, με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, μοιράζει 25.000 γεύματα στο σπίτι. Στο σπίτι πηγαίνει σε κάθε ωφελούμενο το πασχαλιάτικο γεύμα, ένα πλούσιο γεύμα, το οποίο μία, αν θέλετε, αλυσίδα ανθρώπων με πλήρη προφανώς πρόληψη της μετακίνησής τους και οτιδήποτε άλλο, θα μεταβούν και μεταβαίνουν μαζί με τις κοινωνικές υπηρεσίες βοήθεια στο σπίτι και εθελοντές, ώστε ο κάθε ένας να έχει το πασχαλιάτικο του φαγητό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, την αλυσίδα των ανθρώπων που σήμερα βρίσκονται στους δρόμους για να κάνουν αυτό το πολύ σημαντικό έργο και προφανώς και μέσα από την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε, Χριστός, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Εγώ πάντα τα λέω και τα δύο μαζί. Ανέστη, πριν προλάβει να απαντήσει ο άλλος. Ακριβώς. Και πιστεύω μέσα από αυτή τη μεγάλη, αν θέλετε, πίεση που υπέστη όλοι, κάτι καλό θα γεννηθεί, θα υπάρξει μια καλύτερη επανεκκίνηση για όλους. Κύριε Περιφερειάρχα, ευχές σε εσάς και στην οικογένειά σας.